Σε φάση πλήρους εξέλιξης και αναπλήρωσης του χρόνου που χάθηκε, εισέρχονται οι εργασίες αποκατάστασης της δημοτικής αγοράς των Χανίων που για μήνες είχαν παγώσει. Ήδη προχωράει στήριξη των θεμελίων, η οποία θα γίνει σταδιακά στις 4 πτέρυγες. Τα συνεργεία, οι προετοιμασίες, οι παραγγελίες όλων των απαραίτητων υλικών έχουν τρέξει. Η ανάδοχος εταιρεία έχει δείξει έμπρακτα την προτεραιοποίηση που έχει κάνει στο συγκεκριμένο έργο με ενίσχυση των συνεργείων και με ένα ξεκάθαρο πεδίο πλέον μετά την έγκριση και της αρχαιολογίας. Μέχρι τα μέσα Μάρτη να έχουμε ολοκληρώσει μόλις τις θεμελιώσεις. Από εκεί και πέρα έπειται ουσιαστικά η τοποθέτηση, η σκυροδότηση του δαπέδου καθώς και οι οπλισμοί των τοίχων. Οι εργασίες θα γίνονται σταδιακά, ξεκινώντας από το δυτικό τμήμα του Σταυροειδούς Μνημείου, συνεχίζοντας με το βόρειο και το νότιο και τέλος με το ανατολικό, που χρησιμοποιείται και για την πρόσβαση των τεχνικών συνεργείων στο εργοτάξιο. Αφού ολοκληρωθεί στο δυτικό τμήμα η ολοκλήρωση των θεμελίων και η σκυροδέτηση, θα αρχίσει να γίνεται ο οπλισμός των τείχων και η τοποθέτηση της στέγης. Ήδη όμως τα συνεργεία θα δουλεύουν σε άλλο κομμάτι της δημοτικής αγοράς. Έτσι ουσιαστικά σιγά σιγά θα ολοκληρωθούν οι σοβαρές εργασίες που αφορούν το κέλυφος του κτηρίου. Περιμένουμε να ενταθούν ακόμη περισσότερο οι εργασίες και οι προσπάθειες στο επόμενο διάστημα για να είμαστε συνεπείς και στην παράταση την οποία ζήτησε ο ανάδοχος μέχρι την άνοιξη του 2025. Για την οροφή του μνημείου, ο Δήμος Χανίων έχει ζητήσει πιστή αντιγραφή της στέγης που υπήρχε όταν εγκαινιάστηκε η δημοτική αγορά το 1913. Το τμήμα της στέγης έχει ήδη κατασκευαστεί και αναμένει την τοποθέτησή του. Έχει γίνει κατάλληλη προετοιμασία στο κτίριο και υποδοχές και όλα τα συστήματα τα οποία πρέπει να προετοιμαστούν για να προβούμε σε αυτή την τοποθέτηση έχουν ολοκληρωθεί και περιμένουμε το επόμενο διάστημα να δούμε τμηματικά, ξεκινώντας από τη δυτική πτέρυγα, να τοποθετείται η οροφή. Για την αποκατάσταση και ανάδειξη του περιβάλλοντα χώρου, ο Δήμος Χανίων έχει υποβάλει προς έγκριση το πρώτο σχέδιο, ενώ εκκρεμούν παρεμβάσεις της αρχαιολογίας που αφορούν στην πιστή απεικόνηση του επιπρωμαχώνα. Η τελική μελέτη αναμένεται να σταλεί το επόμενο διάστημα στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.